Ρωσικό μέσο ενημέρωση έκανε γνωστό πω για πρώτη φορά η Ρωσία χρησιμοποίησε μια σύνδεση τεσσάρων μαχητικών SU-57 συνδεδεμένων σε ένα ενιαίο δίκτυο πληροφοριών, προκειμένου να καταστρέψει την Ουκρανική αεράμινα. Ο Βλαντιμίρ Ποπόφ, επιτιμό πιλότο τη Ρωσική Ομοσπονδία, δήλωσε: Τα αεροσκάφη γενιά που περιλαμβάνει το SU-57 έχουν μια σειρά από πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα όπλων σε αυτά και το ίδιο το μηχάνημα βοηθά στην αποφυγή σφαλμάτων πιλότου και συνέχισε. Μελετούμε τι δυνατότητε του SU-57 και τι τακτικέ δυνατότητε του αεροσκάφου σε πραγματικέ συνθήκε μάχη. Αυτό είναι πολύ πολύτιμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αεροσκάφη πέμπτη γενιά στον αέριο χώρο είναι ελάχιστα αντιληπτά από τι δυνάμει και τα μέσα αεράμινας. Ο ίδιο επέστησε επίση την προσοχή στον υψηλό βαθμό αυτοματοποίηση στο SU57, ο αυτόματο έλεγχο, η μεταφορά δεδομένων και ο συντονισμό με άλλα μαχητικά είναι αρκετά καλά ανεπτυγμένα. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα σύστημα στο αεροσκάφο που λειτουργεί ω εικονικό συγκυβερνήτη, εξήγησε. Τώρα ο στρατό μα πρέπει να κατανοήσει πώ λειτουργούν αυτά τα συστήματα στο σύνδεσμο παρουσία παρεμβολών από τον εχθρό, καθώ και σε καταστάσει μονομαχία, σημειώνει. Αυτό σημαίνει ότι ο σύνδεσμο μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα τόσο σε εναέριου όσο και σε επίγειου στόχου. Εάν, για παράδειγμα, ένα μπαϊρακτάρ εμφανιστεί στον ουρανό, τότε μπορεί να το επιτεθεί και να το καταρρύψει, ενώ συνεχίζει να κάνει άλλε εργασίε. Για παράδειγμα, να ακολουθήσει τη διαδρομή πτήση, να κάνει λιγμού και να παρακολουθεί επίγειου στόχου. Επίση, το SU57 είναι αρκετά εύκολο σε διαχείριση, καθώ πολλά ανατίθενται στο μηχάνημα. Είναι σε θέση να παρακολουθεί τι ενέργειε του πιλότου και βοηθά στην αποφυγή λαθών, συνόψει ο Popov. Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια μια ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία, η Ρωσία χρησιμοποίησε μια σύνδεση τεσσάρων μαχητικών SU-57 συνδεδεμένων σε ένα ενιαίο δίκτυο πληροφοριών για να καταστρέψει την αεράμινα, ανέφερε ενημερωμένη πηγή στο Ρίανο Η ίδια πηγή επισήμανε ότι ο συνδυασμό των πλευρών σε ένα ενιαίο χώρο πληροφοριών Αυξάνει την αποτελεσματικότητα εντοπισμού και χτυπήματο στόχων, διευκρινίζοντα παράλληλα ότι κατά την εμπλοκή του SU-57 κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί η χαμηλή ορατότητά του με ραντάρ. Να υπενθυμίσουμε επίση ότι τον Απρίλιο αναφέρθηκε ότι η Τουρκία μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο απόκτηση ρωσικών αεροσκαφών SU-57 εάν το Κογκρέσο των ΗΠΑ αρνηθεί να πουλήσει μαχητικά F-16 στην Άγκυρα. Νωρίτερα, η Ρωσία ανακοίνωσε την ετοιμότητά τη για διαπραγματεύσει με την Τουρκία για την προμήθεια SGU57 και SGU35. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και γραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.